Θα σας μιλήσω από καρδιάς, έτσι όπως αισθάνομαι, όπως αισθανόμαστε όλοι, διότι πράγματι, όπως είπε ο κύριος και η κυρίας προηγούμενα, οι κύκλοι κλείνουν και καλό είναι και η συνέχεια να υπάρχει, αλλά και η νέα ποιότητα σε κάθε κύκλο, σε κάθε εποχή, καινούρια για τη χώρα μας, για το λαό μας, για το σώμα ή τα σώματά σας και για το δύσκολο και ευαίσθητο έργο το οποίο επιτελείτε, άντρες και γυναίκες. Πριν από μερικές μέρες υπήρξε η λαϊκή εντολή για μια δημοκρατική αλλαγή, δημοκρατική ριζοσπαστική αλλαγή, θα τολμούσα να πω, μια αλλαγή καθεστώτος, μνημονιακού καθεστώτος, ως προς τις πολιτικές που υπήρξαν και εφαρμόστηκαν και με την πίεση των εταίρων δανειστών τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα μας βρέθηκε, ο λαός μας βρέθηκε με βαρύτατες συνέπειες, και αυτό το γνωρίζετε κι εσείς ως εργαζόμενοι και ως εργαζόμενες, στη δίνη μιας πολιτικής άκρως αναποτελεσματικής σε τελευταία ανάλυση, που οδήγησε σε βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες. Και η εντολή που δόθηκε από το λαό μας και την οποία είμαστε υποχρεωμένοι εμείς ως πολιτική ηγεσία, οι υπόλοιποι βουλευτές με την άσκηση του έργου τους μέσα στο Κοινοβούλιο και εσείς βεβαίως από τις πολύ υπεύθυνες θέσεις σας να υλοποιήσουμε, είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε μια γρήγορη μεταβατική περίοδο για να ανοίξει σελίδα, να γράψουμε ένα καινούριο βιβλίο, να αναβαθμιστεί από κάθε άποψη η αξιοπρέπεια, η υπόσταση, η ελπίδα αυτού του λαού, να γυρνάνε τα παιδιά πίσω αντί να φεύγουν, να αυξάνονται τα χρόνια που θα πηγαίνουν στο σχολείο αντί να μειώνονται και να φεύγουν, αυτά τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Δεν σας κρύβω και το γνωρίζετε καλά εσείς όπως και εμείς, ότι αυτά τα χρόνια, ακριβώς λόγω της ευαίσθητης θέσης την οποία έχετε ως μέσα στην καρδιά του κράτους, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που υπήρξε μία χρησιμοποίηση ή εν πάση περιπτώσει εκ των πραγμάτων σχέση τέτοια με τον λαϊκό παράγοντα όταν βρισκότανε σε μεγάλες ή μικρότερες διαδηλώσεις που μερικές ή ίσως αρκετές φορές δημιούργησαν δυσκολίες, δημιούργησαν προβλήματα, δημιούργησαν μια αίσθηση αυταρχικής παρουσίας και νοοτροπίας. Αλλά επί της ουσίας ήταν οι πολιτικές που ασκήθηκαν, που οδήγησαν εκεί τους ανθρώπους που διαδηλώνανε και εσάς που εργάζεστε, ευθυνίδητα εκεί που εργάζεστε. Εμείς αυτή την αντίληψη έχουμε. Δεν έχουμε, θέλω να σας πω ευθύτατα, και το ακούσατε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ίχνος αντιδικίας, ρεβανσισμού γιατί άλλωστε ή μιας άλλης διάθεσης αντιμετώπισης καμιάς κοινωνικής και επαγγελματικής κατηγορίας, πόσο μάλλον και των σωμάτων στα οποία προείσταστε. Ίχνος. Δεν εμφορούμαστε από καμιά τέτοια αντίληψη. Έχουμε μεγάλη συνέστηση ευθύνης, δεν έχουμε καμία ευθυνοφοβία, είμαστε εξαιρετικά αποφασιστικοί για να κάνουμε αυτό. Δηλαδή να επιχειρήσουμε με την κυβέρνηση, την πρώτη διακυβέρνηση της αριστεράς στη χώρα, αλλά ως κυβέρνηση συνεργασίας, με τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις μέσα στη Βουλή, να επιχειρήσουμε να προλάβουμε την ανθρωπιστική καταστροφή και να όλοι μαζί να βοηθήσουμε για την κοινωνική σωτηρία της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Της επόμενης δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θέλω να σας ενημερώσω, για να γνωρίζετε, σε σχέση με το πώς λειτουργούμε, διότι θα ακούσατε διάφορα τα, οι 10, οι 5, οι συντονιστές, οι τέτοιοι, και ενδεχομένως υπάρχει ένα, όλοι είναι καλά να γνωρίζουμε άριστα τους ρόλους μας και να τους οριοθετήσουμε έτσι ώστε από κοινού ύστερα να κάνουμε τα βήματά μας. Είναι μια προσπάθεια που γινόταν επί δεκαετίες στα λόγια, τώρα έγινε στην πράξη και μάλιστα μέσα σε 2 μέρες, να έχουμε ένα μικρό υπουργικό συμβούλιο από 10 υπουργούς, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Και μέσα εκεί και θα ασκεί, θα διαμορφώνει και θα ασκεί πολιτική μαζί με τον Πρωθυπουργό, πάντοτε με τις προνομίες που ο Πρωθυπουργός έχει από το Σύνταγμα. Έτσι. Αυτό θέλουμε να λειτουργήσει, να υπάρξει, το έχουμε ανάγκη. Μέσα εκεί θα υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι θα είναι
επικεφαλείς συντονιστές επί της ουσίας κάποιων κύκλων. Αλλά όχι με τα παλιά που ακούγατε κοιτάδε με διάφορες τέτοιες τα λοιπά. Μόνο για την οικονομική πολιτική ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης, θα έχει το συντονισμό των οικονομικών υπουργών. Και από εκεί και πέρα οι αναπληρωτές υπουργοί, εν προκειμένου ο κύριος Πανούσης, είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι των υπουργείων. Εγώ από την πλευρά μου, η έδρα μου θα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα συντονίζομαι με τους τέσσερις, με τους τρεις αναπληρωτές υπουργούς και την υφυπουργό σε σχέση με τον Μακεδονία Στράκης, που θα ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ευθύνη και με λογοδοσία στον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα όμως από κοινού θα διαμορφώνουμε μια κατεύθυνση, μια πολιτική, έναν οδικό χάρτη, διότι πολλά είπαμε και πολλά από αυτά θα ήταν καλό να γίνουν, έστω όμως θα γίνουν αφού δημοσιονομικά σε κάποιο βαθμό ορθοποδήσουμε. Είναι δεσμεύσεις οι οποίες όλες θέλουμε να πιστεύουμε από την πρώτη στιγμή θα υλοποιηθούν, αλλά σε έναν οδικό χάρτη κάποιες από αυτές. Αυτή την πολιτική θα τη συντονίζουμε μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε διπλές, τριπλές αρμοδιότητες, αναφορές, επικαλύψεις. Σας λέμε ευθύτατα, και αυτό το είπα και στο Υπουργείο τώρα που ήμασταν με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εμφορείται επίσης από πολιτικό πολιτισμό, όπως ο κύριος Κικίλιας εν προκειμένου, και δίνουν τη δυνατότητα μέσα από αυτές τις συζητήσεις, ας πούμε, θέλετε, να διαμορφώνεται ένα κλίμα που και οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να βρουν το έδαφος συνύπαρξης καταρχήν και συνλειτουργίας περαιτέρω. Το έλεγα λοιπόν και προηγούμενα ότι από την πλευρά μας θα είμαστε σαφέστατοι, δεν πρόκειται να φέρουμε καθενδήποτε τρόπο και να επικαλύψουμε τους δημόσιους λειτουργούς με στρατιές συμβούλων παρατρεχάμενων κτλ. Δεν υπενήσωμε ότι αυτό έγινε στο Υπουργείο σας, ως γενική αρχή ας πούμε το λέμε. Θα στηριχτούμε 100% στην επετηρίδα και στην ιεραρχία και στην αξιοκρατική με βάση τον νόμο τοποθέτηση και λειτουργία κάθε προϊσταμένου ή γενικότερα υπαλλήλου, και θα εγγυηθούμε απολύτως πρώτον το ότι σε κανέναν από πάνω δεν θα υπάρχει δαμόκλια σπάθη της διαθεσιμότητας, της κινητικότητας και της απόλυσης, εκτός βεβαίως εάν το πειθαρχικό δημοσιοϋπαλληλικό ισχύον από 60 ετίας δίκαιο προβλέπει ας πούμε κάτι παρεμφερές, και δεύτερον ότι και οι προϊστάμενοι μέσα από απολύτως αξιοκρατικές διαδικασίες και σύμφωνα με τον νόμο και απολύτως ανεξαρτήτως από προελεύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, κονκάρδες κτλ. Θα παίρνουν το ρόλο που τους αξίζει. Άρα για καθέναν θα είναι ανοιχτός ο χώρος, ο ορίζοντας να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια. Είναι προφανές πως το αίσθημα της ασφάλειας, όπως ακούστηκε και σωστά προηγούμενα, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και κυρίαρχο, ιδιαίτερα στην εποχή μας και ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης. Επιτρέψτε μου να μιλήσω έτσι ανθρώπινα, το γνωρίζετε και καλύτερα από μένα. Έχει γίνει πολύ φτηνή πια η ανθρώπινη ζωή και εκ των πραγμάτων και διεθνώς και εδώ από τον τρόπο δυστυχώς που γίνονται αυτές οι κοινωνικές και οι άλλες συγκρούσεις και από τον τρόπο που ένα πολύ μεγάλο στρώμα του λαού μας φτωχοποιείται βία. Άξιοι άνθρωποι με δυνατότητες, και πλέον από εκεί και πέρα αρχίζουν και ισχύουν ή προσπαθούν κάποιοι να ισχύσουν οι νόμοι της ζούγκλας. Βρίσκεστε σε ένα πολύ δύσκολο λοιπόν περιβάλλον, όπως και όλοι μας. Καθένας παίρνει το μερίδιο της ευθύνης του μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Η ιστορία, η κρίση κάλεσε εμάς, καλεί εσάς με την έννοια της διαδρομής σας να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο και με τον πιο ανοιχτό, διαφανή, ειλικρινή και τίμιο μεταξύ μας, έτσι ώστε η χώρα μας, ο λαός μας δηλαδή, να δώσει ένα παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη για μια ακόμα φορά ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μια μεγάλη αλλαγή και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για τους λαούς της Εσπερίας, όπως λέγαμε κάποτε, έτσι ώστε όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια πραγματικά να δώσουμε ένα διαφορετικό δείγμα γραφής μέσα στον 21ο αιώνα και να είμαστε ευτυχείς για το ότι ζήσαμε αυτές τις στιγμές ανεξάρτητα εάν είμαστε από εδώ, από εκεί, από τις προελεύσεις μας ή τα ιδεολογικά μας πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κοιτάξτε. Έχετε ακούσει πολλές διαφορετικές απόψεις. Δεν έχετε ακούσει πολλές διαφορετικές απόψεις. Έχετε ακούσει τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και θα έπρεπε να γνωρίζετε, οπωσδήποτε οι κύριοι το γνωρίζουν που είναι προϊστάμενοι, ότι από το 1996 υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, με βάση το οποίο στην επαφή με τους διαδηλωτές ή με το γήπεδο, καλό θα είναι να μην υπάρχουν πιστόλια. Μόνο εκεί, μόνο εκεί. Αυτό ήταν η θέση μας. Δεν έχει γραφτεί τίποτα παραπάνω πουθενά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πιο προσωπικά και σε άλλα πράγματα που έχουν υποθεί για μας ή για το χώρο μας. Δεν είναι αυτού του τύπου η συνάντησή μας προς Θεού, τα οποία δεν ίσχυαν ή δεν έχουν το βάρος και τη βαρύτητα που τους δόθηκαν. Σας λέω, σας κοιτάμε στα μάτια με τις θέσεις που έχουμε. Ο κύριος Πανούσης, η επιλογή που έγινε από τον Πρωθυπουργό για το πολιτικό στέλεχος και κορυφαίο επιστήμονα και στην εγκληματολογία και στα δικαιώματα για τον κύριο Πανούση είναι ένα δείγμα γραφής που να το εισπράξετε σαν τέτοιο. Αυτή είναι η πολιτική μας για τα σώματα ασφαλείας. Η παρουσία του κυρίου Πανούση εδώ. Ευχαριστώ πολύ.